Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή Πάνω απ' όλα υγεία μας θα μιλήσουμε για θέματα πλαστικής χειρουργικής. Κοντά μας είναι ο γνωστός πλαστικός χειρουργός, κ. Χάρης Γερεμπακάνης, ο οποίος είναι διευθυντής του τμήματος πλαστικής χειρουργικής της Euromedica Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε, κύριε Γερεμπακάνη. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Για ακόμα μια φορά στην εκπομπή Πάνω απ' όλα υγεία μας να μιλήσουμε για θέματα πλαστικής χειρουργικής. Βέβαια, το θέμα αυτό σήμερα αποτελεί συνέχεια μια σειρά εκπομπών πλαστικής χειρουργικής που έχουμε αρχίσει να κάνουμε εδώ στη Διόν Τηλεόραση και θα συνεχίσουμε. Να υπενθυμίσουμε γενικά πως την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για το θέμα της λιποαναρρόφησης και για άλλα έτσι, θέματα τα οποία σχετίζονται με για το Botox είχαμε πει, για το υαλουρονικό. Σήμερα θα συνεχίσουμε για να ενημερώσουμε και τους τηλεθεατές μας με θέματα που αφορούν τη λιποαναρρόφηση ακόμα λίγο, τη λιπογλυπτική, τη λιπένχυση με βλαστοκύτταρα. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα, λιπένχυση με βλαστοκύτταρα. Καθώς επίσης, ένα άλλο πάρα πολύ σοβαρό και ενδιαφέρον θέμα είναι που θα μιλήσουμε σήμερα, η ανόρθωση και η σμίκρυνση του στήθους, που ενδιαφέρει πιστεύω πολλές γυναίκες, όπως επίσης θα μιλήσουμε και για την κοιλιοπλαστική. Λοιπόν, κύριε Γερεμπακάνη, δράτωμε της ευκαιρίας ενός επίκαιρου γεγονότος το οποίο έχει συμβεί τώρα πρόσφατα με την Αντζελίνα Ζολή, η οποία έκανε μαστεκτομή, γιατί και έχει τέλος πάντων διαδοθεί πως έκανε μαστεκτομή γιατί στο γονιδίωμά της έχει βρεθεί πως μπορούσε να αποκτήσει καρκίνο κάποια στιγμή. Γι' αυτό το λόγο... Δεν υπάρχουν κάποιοι δείκτες, ναι. Ο BRAC1 και ο BRAC2 ναι. Που ήταν ανεβασμένοι με αρκετές πιθανότητες να εξελιχθεί σε καρκίνο κάποια κομμάτια από το μαστικό της αβένα. Μάλιστα. Οπότε αναγκάστηκε να μπει στη διαδικασία να κάνει μια προληπτική υποδόρια μαστεκτομή, δηλαδή δεν έκανε μια ολόκληρη μαστεκτομή, ό,τι είναι κάτω από το δέρμα. Μάλιστα. Ήταν μια σοβαρή επέμβαση πάντως. Λέει, κράτησε πολλές ώρες από αυτά τα οποία λέγονται και σας τα ξέρετε βέβαια καλύτερα από μένα. Έγινε η μαστεκτομή και ναι, αυτόματα και έγινε αποκατάσταση, γιατί δεν μπορούσε φυσικά να μείνει έτσι. Έγινε αμέσως και η αποκατάσταση. Ναι, το κάνουμε πολύ συχνά. Και αποκατάσταση. Είναι συνηθισμένο αυτό. Και μπορεί να γίνει από τη στιγμή που έχουμε βρει αυτό το. Ότι πως υπάρχει περίπτωση τέλος πάντων κάποια στιγμή να παρουσιάσουμε καρκίνο. Ή ακόμα και με μια τέτοια πιθανότητα, ή ακόμα και όταν υπάρχει κάποιος καρκίνος συν σίτου. Ναι. Δηλαδή οι πρώτες βαθμίδες του καρκίνου του μαστού. Και ακόμα και λίγο προχωρημένα όταν είναι νέα άτομα και δεν μπορούν να ζήσουν με αυτή την, με τον ακροτηριασμένο μαστό. Μάλιστα. Τους κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Οπότε μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε μια αποκατάσταση άμεση μετά την μαστεκτομή για να νιώθει ότι υπάρχει εκεί ο μαστός και δεν είναι ένα ακροτηριασμένο κομμάτι του σώματός της. Έτσι. Αυτό το θέμα το αναφέρω τώρα που είναι και επίκαιρο και αναφέρεται σε μια celebrity λοιπόν, γιατί θα μιλήσουμε στη συνέχεια για την ανόρθωση και τη σμίκρυνση του στήθους και σχετίζεται με αυτό, σε σχέση με τη σμίκρυνση εγώ θέλω να το πω για την ανόρθωση. Λοιπόν, τώρα θα αρχίσουμε το θέμα μας με την λιπογλυπτική, λιποαναρρόφηση και λιπογλυπτική. Θέλω να μας πείτε βασικά τι ονομάζουμε λιπογλυπτική. Όταν λέμε λιπογλυπτική, τι εννοούμε, διαφοροποιείται από τη λιποαναρρόφηση, γιατί ίσως οι τηλεθεατές να μπερδεύονται και σε σχέση ναι. με αυτό. Είναι ένας όρος, λιπογλυπτική, που από μόνος του λέει τα πάντα. Δηλαδή, παίρνουμε λίπος από κάποια μέρη τα οποία έχουμε υπερβάλλον λίπος, ναι. όπως είναι η κοιλιά, όπως είναι η μυρή, όπως είναι τα ψωμάκια, το επεξεργαζόμαστε και κάνουμε λιπένχυση σε άλλα σημεία του σώματος ή του προσώπου, στα οποία υπολοιπόμεθα. Δηλαδή, αυτό το οποίο είναι το πιο εύκολο και συνήθως κάνω, είναι να γεμίζω τις λινοπαριακές άβλακες, να κάνω ζυγωματικά, να διορθώνω, μπορώ να διορθώσουμε λίγο, να κάνω μια μερική ρινοπλαστική πάλι με λίπος, να κάνω πιο έντονα το μέτωπο, όταν υπολείπεται και χρειάζεται λιγάκι να δείξουμε... Γιατί είναι αποστεωμένο, ίσως μερικές φορές το μέτωπο, ναι, αυτό ισχύει. Χρειάζεται να τονίσουμε λίγο τα φρύδια, ώστε να δείξει, να υπάρχει μια προοπτική στο βλέμμα. Και γενικότερα εκεί που υπολείπεται το πρόσωπο, μπορούμε να συμπληρώσουμε με λίπος. Με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό ονομάζεται λιπογλυπτική. Αυτό είναι λιπογλυπτική. Τώρα κάποια
κάποια κέντρα τα οποία θέλουν να πούν ότι κάνουν κάτι για να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον διαφορετικό όρο από τη λιπαναρρόφηση, λένε ότι κάνουμε λιπογλυπτική. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που διαφημίζονται στα υπόλοιπα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι τοποθέτηση λίπους, αφού το παίρνουμε από κάποιο άλλο σημείο του σώματος, στο πρόσωπο. Σύγχρονη λιπαναρρόφηση. Σύγχρονη, ναι. Και λιπέγγιση σε κάποια σημεία άλλα του σώματος. Ναι. Είπατε για ρινοπλαστική. Ναι. Προηγουμένως και πραγματικά θέλω να σας πω συγχαρητήρια, γιατί εδώ στο κανάλι έχω δει το αποτέλεσμα μιας κοπέλας η οποία έκανε αυτή τη μη επεμβατική ρινοπλαστική, την οποία με μπότοξ χιαλουρονικό. Με μπότοξ χιαλουρονικό, που ήταν καταπληκτικά τα αποτελέσματα. Γίνεται μέσα σε 10 λεπτά. Και είναι πάρα πολύ εύκολη. Ναι, στο ιατρείο. Με καλά αποτελέσματα. Πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, ναι. Συγχαρητήρια. Για ακόμη μια φορά. Λοιπόν, κύριε Γερμπακάνη, τώρα προχωράμε. Να πάμε στην. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σε σχέση με την λιποαναρρόφηση, με τα βλαστοκύτταρα και τη λιπέγχυση. Εδώ, για να προχωρήσω παρακάτω στην ανόρθωση της μίκρυνσης στήθους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν κάνουμε μια σωστή λιπαναρρόφηση, με σωστή αρνητική πίεση, διαχειριζόμαστε σωστά και επεξεργαζόμαστε σωστά τα λιποκύτταρα τα οποία αφαιρούμε, μπορούμε να τα επεξεργαστούμε και να πάρουμε τα βλαστοκύτταρα από το λίπος και να κάνουμε τη λιπέγχυση στο πρόσωπο ή ακόμα και στα χέρια ή σε κάποια άλλα σημεία, όπως έχω πει. Έχουμε μεγάλο κέρδος από πλευράς ποιότητος δέρματος μετά. Δηλαδή το λίπος, τα βλαστοκύτταρα τα οποία υπάρχουν εκεί, μας βοηθούν πάρα πολύ και έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα επίπεδου προσώπου. Δηλαδή φαίνεται πιο λίγο, πιο φρέσκο, ας πούμε, το δέρμα. Μπράβο. Όταν κάνουμε μια έγχυση. Μια αναζωγόνηση. Ναι, είναι μια φοβερή αναζωγόνηση. Με βλαστοκύτταρα. Φανταστείτε, τα βλαστοκύτταρα παλιά ξεκίνησαν από ξενιστές, δηλαδή από ζώα βασικά ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν βλαστοκύτταρα παλιά στην Ιασλάν στη Ρουμανία και μετά εξελίχθηκε να παίρνουμε βλαστοκύτταρα από τον ίδιο τον οργανισμό, δηλαδή για να γίνει μια αυτομεταμόσχευση βλαστοκυτάρων. Γίνεται μεγάλος λόγος και πολλής λόγος για τα βλαστοκύτταρα τελευταία. Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Μπορούμε να δημιουργήσουμε οστά, μπορούμε να δημιουργήσουμε ακόμα και κτήματα του μυοκαρδίου. Έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Και στη φάση αυτή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως είπατε, τα βλαστοκύτταρα μέσω της λιποέγχυσης στο πρόσωπο για ανανέωση. Είναι δύσκολη επέμβαση αυτό? Όχι, είναι μια πολύ εύκολη επέμβαση. Είναι... Η λιπαναρρόφηση είναι εφ' αυτού της εύκολη. Δεν απαιτεί τίποτα ιδιαιτερότητες. Στην λιπέγχυση το κάνουμε μια τοπική αναισθησία στο πρόσωπο αν δεν κοιμάται η κυρία που κάνει την λιπαναρρόφηση. Και από εκεί, αφού έχουμε σχεδιάσει προηγουμένως το τι θέλουμε να γεμίσουμε, το τι θέλουμε να αυξήσουμε τον όγκο στο πρόσωπο, εκεί κάνουμε την λιπέγχυση. Φυσικά πρέπει να κάνεις μια σωστό υπολογισμό του όγκου που πρέπει να βάλεις για να μην κάνεις υπερβολές. Γιατί πάντα οι υπερβολές είναι χειρότερες από το αν το άφηνες έτσι πως ήταν το. Ακριβώς, ναι. Αυτό παίζει ρόλο ο γιατρός σίγουρα και η εμπειρία που υπάρχει. Είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να έχει αισθητική άποψη ο γιατρός. Αν δεν έχει αισθητική άποψη. Έχει... Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Ο αισθητικός χειρουργός καλύτερα να μην ασχολείται. Έτσι, η αισθητική πάνω απ' όλα. Έτσι, η άποψη του ωραίου για κάτι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το εκφράζει ένα άτομο και με την προσωπικότητά του, αλλά και φυσικά με τα δημιουργήματά του στη συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να προχωρήσω, επειδή είναι πολλά αυτά που θέλω να πούμε, στην ανόρθωση και τη μίκρυνση του στήθους. Αρχίζοντας από τη μίκρυνση του στήθους, και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι επικίνδυνη και πόσο, κύριε Γερμπακάνη, η μίκρυνση του στήθους για μια γυναίκα στη μετέπειτα, ας πούμε, ζωή της. Καταρχάς να πούμε ότι το μεγάλο στήθος είναι ένα στήθος το οποίο ναι μεν σε μικρές ηλικίες είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι και της μόδας, γιατί η αμερικάνικη μόδα θέλει μεγάλο στήθος. Έχει διαδοθεί και σε εμάς και στην Ευρώπη. Αλλά όταν μεγαλώνουμε και αρχίζει και γίνεται πτωτικό, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και από πλευράς αισθητικής, αλλά και από πλευράς και βάρους, δημιουργεί αυγενικά προβλήματα, δημιουργεί θωρακικά προβλήματα στην σποδηλική στήλη, δημιουργεί δερματίτιδες στην υπομάστια άβλακα, δημιουργεί συνήθως μια κύφωση στην κυρία που το έχει, γιατί πάντα τραβάει όλο το σώμα της μπροστά και γενικότερα έχει προβλήματα τα οποία είναι και αισθητικά αλλά και ιατρικά. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι το μεγάλο στήθος
Καταρχάς και σε νεαρές ηλικίες δεν θυλάζει. Γιατί το μέγεθός του δεν του επιτρέπει να θυλάσει. Α, αυτό είναι. Τα μικρά στήθη θυλάζουν, δεν θυλάζουν τα μεγάλα στήθη. Άρα, αν βλέπουμε ότι σε μια ορισμένη ηλικία υπάρχει μεγάλο και πτωτικό στήθος, προτιμούμε να κάνουμε μια από νεαρή ηλικία μια σμίγκριση, ώστε να βοηθήσουμε στην περαιτέρω ζωή της την κυρία, να μην έχει ένα μεγάλο στήθος. Και το μεγάλο στήθος πάντα μεγαλώνει την κυρία. Ναι, δηλαδή, δίνει χρόνια περισσότερο. Προσθέτει ηλικία, τέλος πάντων. Προσθέτει ηλικία και αυτό δεν το θέλουμε. Ναι. Άρα αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το γεγονός ότι μια γυναίκα έχει μεγάλο στήθος και όταν έχει και όχι μόνο μεγάλο στήθος, αλλά και παραπανήσια κιλά, είναι και παχύσαρκη, ας πούμε, αυτό οπωσδήποτε μεγαλώνει πάρα πολύ την ηλικία της, της προσθέτει χρόνια. Ναι, το μικρό στήθος είναι συνήθως στις νεαρές κοπέλες, έτσι. Μια νεαρή κοπέλα έχει στήθος. Ναι, έτσι το έτσι, έχει στήθος. Έχει εικόνα. Μπράβο. Ναι, είναι πιο στήθος. Έχει πιο το μυαλό στην εικόνα του ανθρώπου, είναι μέσα. Πιο μικρό στήθος, πιο νεαρή ηλικία. Πιο μεγάλο στήθος, πιο μεγάλη ηλικία. Μάλιστα. Εσείς πότε θεωρείτε πως πρέπει να γίνει η επέμβαση σμίκρυνση του στήθους σε μία κοπέλα? Κοιτάξτε να. Που αρχίζει και έχει προβλήματα, βάρους και όλα αυτά που είπαμε. Ακριβώς. Αυγενικό. Δύο πράγματα είναι τα οποία αυτά που μας οδηγούν. Πρώτα είναι τα συμπτώματα τα οποία έχει, όπως το βάρος, το πρόβλημα, το αυγενικό σύνδρομο. Το δεν μπορεί να κινηθεί μέσα στο σπίτι της, δεν μπορεί να δουλέψει. Και το δεύτερο είναι το μεγάλο πρόβλημα, είναι το πώς μπορεί να θυλάσει. Και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις οδηγούμαστε να κάνουμε μια σμικρητική μαστοπλαστική. Φυσικά, πλέον η σμικρητή μαστοπλαστική έχει κατευθυνθεί σε μια μέθοδο που είχαμε εφαρμόζομαι και στο Σικάγο παλιά και ήμασταν από τους πρώτους που την έφερε στην Ελλάδα. Μάλιστα. Μία μέθοδο στην οποία αφαιρούμε τα τμήματα του μαστού, του μαστικού αδένα, αυτά τα οποία κατά κανόνα αναπτύσσουν καρκίνο, τα οποία είναι η έξω. Άρα σχετίζεται η σμίκρυνση. Ναι, η σμίκρυνση αυτή που κάνω εγώ είναι μια προληπτική, μαστεκτομή, μερική μαστεκτομή. Που μας δίνει έχει όλα τα θετικά το ότι προλαμβάνει τον καρκίνο και όλα τα θετικά ότι βελτιώνει την αισθητική του στήθους. Θέλω να ρωτήσω πάνω σε αυτό κάτι, κύριε Γερεμπακάνη. Ισχύει αυτό το οποίο λέγεται και έχω διαβάσει κιόλας, ότι ένα μεγάλο στήθος είναι πολύ πιο εύκολο, σε ένα μεγάλο στήθος είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργηθούν καλά ή κακά μορφώματα, έτσι που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο από ότι σε ένα μικρότερο στήθος? Σαφώς το μεγάλο στήθος έχει περισσότερη νοικιστική μαστοπάθεια. Ναι. Αναπτύσσει διάφορου είδους μορφώματα, όπως είπατε, καλοήθη και κακοήθη. Γιατί συνήθως προέρχεται από. Καταρχάς, ο μαστικός αδένας είναι ορμονεξαρτώμενος. Άρα θα πει ότι υπάρχουν πολλές ορμόνες που σε μεγάλο βαθμό και ο καρκίνος είναι ορμονεξαρτώμενος. Άρα αυτά είναι αλληλένδετα. Άρα λοιπόν η σμίκρυνση ίσως να κάνει καλό και στην περίπτωση. Ίσως, σίγουρα κάνει σίγουρα. Καλό. Δηλαδή, με βάση τη δικιά σας μέθοδο. Ναι, γιατί. Προλαμβάνουμε ακριβώς, αφαιρούμε τα σημεία στα οποία αναπτύσσεται κατά 99% γιατί καρκίνο. Δηλαδή είναι έξω τεταρτημόριο, μάλλον έξω άνω-κάτω τεταρτημόριο του μαστού και άνω-κάτω έξω τεταρτημόριο του μαστού. Είναι τα σημεία αφαιρούμε, στα οποία συνήθως εμφανίζονται μορφώματα καρκινικά, έτσι. Αφήνουμε για αποκατάσταση και να φτιάξουμε ξανά όλο το μαστό, μάλιστα. Μόνο το κεντρικό, inferior pedicle, το κάτω σημείο κεντρικό του μαστικού αδένα που επάνω είναι η θηλή, ώστε να δημιουργήσουμε, να αφήσουμε τη θηλή στο συγκεκριμένο σημείο. Θα σας το ρωτούσα αυτό σε σχέση με τη θηλή, γιατί είπατε και για το. Και γύρω-γύρω να ντύσουμε αυτό το μαστικό αδένα με το δέρμα το οποίο θα αφήσουμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι επικίνδυνη, για να πάω στο πρώτο ερώτημα, μια τέτοια επέμβαση για μια γυναίκα στη μετέπειτα ζωή της και να απαντήσουμε και όλα. Αντιθέτως, η σμίκρυση είναι μια προληπτική, θεραπευτική, μαστοπλαστική. Ναι, το καταλάβαμε και πιστεύω ότι έγινε κατανοητό με όλα αυτά τα οποία έχουμε πει, κύριε Γερεμπακάνη. Ένας από τους άλλους παράγοντες που μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κάνουμε την σμίκρυση ή και την ανόρθωση ακόμα είναι η πτωτική θηλή. Δηλαδή βλέπουμε υπάρχουν τριών ή τεσσάρων ακόμα ήδη, εξαρτάται από τους κανόνες που έχουμε της θηλής, σε ποιο ύψος είναι. Κανονικά η θηλή πρέπει να βλέπει προς τα πάνω. Όλα τα νεαρά στήθη, όλα τα εφηβικά στήθη. Ναι, έτσι και προς τα πάνω. Όταν αρχίζει πια
και αρχίζει και κατεβαίνει και κοιτάει μπροστά και αρχίζει και προς τα κάτω, μετράμε την πτώση της θηλής και αναλόγως με την πτώση φυσικά κάνουμε και την ανάλογη μέθοδο και τεχνική ανόρθωση του στήθους και σμίκνηση φυσικά. Και σμίκνηση. Μία γυναίκα η οποία έχει πτωτικό στήθος. Αρχίζει και εμφανίζεται η πτώση στο στήθος και αυτό συμβαίνει συνήθως μετά από την πρώτη, τη δεύτερη περισσότερο εγκυμοσύνη. Πότε μπορεί να κάνει την επέμβαση αυτή από τη στιγμή, βέβαια αυτό σχετίζεται με την ανόρθωση, mm-hmm. αλλά να γίνει παράλληλα και ανόρθωση και σμίκνηση στήθους. Όταν κάνουμε σμίκνηση κάνουμε και ανόρθωση. Ναι. Όταν κάνουμε ανόρθωση μόνο, δηλαδή όταν είναι άδειο το στήθος και έχει μόνο λύπη, ναι. ο όγκος που έχει μέσα ώστε να το στήσουμε, mm-hmm. τότε κάνουμε μόνο ανόρθωση και χρησιμοποιούμε μόνο το υλικό που υπάρχει. Mm-hmm. Ή αντιθέτως μπορούμε να βάλουμε και σιλικόνη να κάνουμε και ανόρθωση. Mm-hmm. Πρέπει να ολοκληρώσει τον κύκλο. Τελειώνουμε τις γέννες, εκτός αν είναι τόσο προβληματικό μεγάλο το στήθος. Πρόβλημα, ναι. Που μπαίνουμε στη διαδικασία να το κάνουμε και πριν από τις γέννες. Mm-hmm. Ωραία. Η επέμβαση αυτή, ήθελα να σας ρωτήσω, άρα μόνο επικίνδυνη δεν είναι η σμίκνηση του στήθους, mm-hmm. και η επέμβαση αυτή γίνεται με γενική ή τοπική αναισθησία? Γίνεται κατά κανόνα με γενική αναισθησία. Είναι μια επέμβαση η οποία γίνεται φυσικά πάντα σε κλινική ή σε νοσοκομείο, mm-hmm. με γενική αναισθησία, με γενική νάρκωση, mm-hmm. και υπάρχει μία μέρα νοσηλείας, μία νύχτα νοσηλείας στην κλινική. Μία μέρα νοσηλείας, μία νύχτα πάντων νοσηλείας, όπως λέτε, δεν είναι και τόσο τραγικό. Την άλλη μέρα τραγικό. Το πρωί γίνεται, ναι, το εξιτήριο και πηγαίνει στο σπίτι της. Ναι. Υπάρχουν, είπατε εσείς πως χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη τεχνική, mm-hmm. δικιά σας, στην οποία εξειδικευτήκατε. Όχι, στο... δική μου. Ναι, τέλος είναι... που εφαρμόζετε εσείς. Ακριβώς. Το Memorial είχε εφαρμοστεί σαν προληπτική, ναι. Σαν προληπτική επέμβαση για να προλαβαίνουμε τους καρκίνους του μαστού. Mm-hmm. Και αυτή τη χρησιμοποιούμε, αυτή έχει καθιερωθεί αυτό πλέον ρωτώ, γιατί θέλω διεθνώς να, θέλω... σαν την κατά κανόνα, mm-hmm. Επέμβαση στη σμικρητική μαστοπλαστική. Αυτό το ρωτώ γιατί καταλαβαίνω πως ίσως να υπάρχουν περισσότερες τεχνικές. Υπάρχουν γενικά διάφορες τεχνικές σμίκρινσης στήθους, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό, για να ξεκαθαρίσουμε για ποιο στοιχείο συζητάμε. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες τεχνικές, αλλά εσείς προτείνετε αυτή, ναι, ναι, αυτή είναι και εφαρμόζεται. Η καθαρή γιατί... τεχνική που έχεις και το κεφάλι σου ότι μετά. Αυτή η κυρία δεν θα ασχοληθεί πλέον με το στήθος της για λόγους υγείας, δηλαδή καθαρούς υγείας. Ναι, βέβαια, φυσικά. Και γι' αυτό ξεκίνησα και το θέμα αυτό σε σχέση με την επικινδυνότητα μιας τέτοιας επέμβασης. Παλιά υπήρχαν μέθοδοι ακόμα που κάνανε και λιπαναρρόφηση στο στήθος κτλ. Φυσικά θα έχουν καταργηθεί, δεν υπάρχουν πλέον. Είναι, mm-hmm. Ξεπερασμένες έτσι. Διαροπάλου τεχνικές, έχουν απαγορευτεί. Ναι, ναι. Και έχουμε καταλήξει σε αυτήν κατά κανόνα την επέμβαση. Την τεχνική. Αφήνει σημάδια η επέμβαση? Αυτή είναι μια ερώτηση που νομίζω πως θα έκαναν οι περισσότερες γυναίκες τώρα, ναι. που συζητάμε. Και τα σημεία στα οποία γίνονται οι τομές είναι γύρω από τη θηλαία άλλο, mm-hmm. μία κάθετη από τη θηλαία άλλο προς την υπομάστη άβλακα και μία στην υπομάστη άβλακα. Τώρα, γύρω από τη θηλαία άλλο, mm-hmm. δεν χάνεται σιγά σιγά, γιατί είναι ο διαχωρισμός του χρώματος της θηλής με το δέρμα. Η κάθετη, επειδή δεν υπάρχει τάση, φυσικά καλό είναι να μην βάλει κιλά μετά η κυρία, γιατί όσο βάζει τα κιλά και υπάρχει τάση στις τομές, λογικό είναι ότι θα φαίνονται. Mm-hmm. Και στην υπομάστη άβλακα, η οποία καλύπτεται μετά από την πτώση, σιγά σιγά που αρχίζει και πέφτει το στήθος, καλύπτεται από την κυρτότητα που υπάρχει, και δεν φαίνεται. Και δεν φαίνεται. Θα ήθελα να ρωτήσω επίσης κατά πόσο χάνεται αυτή η ευαισθησία στη θηλή μετά από τέτοια επέμβαση. Όχι, δεν χάνεται. Με αυτή τη μέθοδο δεν χάνεται. Όπως επίσης μπορεί και να θυλάσει κιόλας με αυτή. Δηλαδή, οι κυρίες οι οποίες έχουν χειρουργηθεί προ-εγκυμοσύνης, mm-hmm. Μπορούν και θυλάζουν μετά. Γιατί mm-hmm. δεν κόβουμε τους πόρους, δεν ασχολούμαστε. Αφήνουμε ένα κομμάτι. Απλά το λέω ξανά για να καταλάβουμε. Αφήνουμε ένα κομμάτι μαστικού αδένα, mm-hmm. αν θέλει να θυλάσει η κυρία. Και οπότε επικοινωνεί ο μαστικός αδένας με τη θηλή. Είναι επώδυνη η επέμβαση, κύριε Γερεμπακάνη? Δεν είναι επώδυνη. Δηλαδή, και θα ήθελα να ρωτήσω παράλληλα με αυτό το ερώτημα, υπάρχουν επιπλοκές ίσως μετά από αυτή την επέμβαση και ποιες θα μπορούσαν να είναι σε μια γυναίκα? Κοιτάξτε, επιπλοκές κατά κανόνα δεν υπάρχουν, εκτός αν υπάρχει κάποια επιμόλυνση από κάποιο μικρόβιο, mm-hmm. Το οποίο... Εντάξει, σήμερα στα νοσοκομεία, όχι τόσο στις κλινικές, αλλά στα νοσοκομεία, τα δημόσια, επειδή υπάρχουν τα προβλήματα που γνωρίζουμε όλοι, κυκλοφορούν διάφορα μικρόβια. Mm-hmm. Ύστερα έχουν έρθει και πολλά μικρόβια απ' έξω. Mm-hmm. Δηλαδή, οι κύριοι οι οποίοι νοσηλεύονται, οι ασθενείς, δεν είναι μόνο Έλληνες, είναι και ασθενείς οι οποίοι έχουν
γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει σε χώρες που έχουν διαφορετικά μικρόβια από εμάς, τα έχουν φέρει και τα έχουν μεταφυτεύσει και στα δικά μας νοσοκομεία. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να το λύσουμε ακόμα και αλλάζοντας συνεχώς αντιβιωτικά και φάρμακα, ώστε να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Σωστά. Θυμάμαι να είπαμε όμως σε σχέση με την ηλικία, πότε μια γυναίκα, μια κοπέλα τέλος πάντων, η οποία έχει πρόβλημα, μπορεί να κάνει σμίκρυνση στους στήθους. Αρχίζουμε από τα 18, δεν υπάρχει. Από πρόβλημα. Μικρή ηλικία. Ναι, όταν έχει από μια... αρκετά μικρή ηλικία. Ναι, γιατί υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες οι κοπέλες έχουν λόγω υπερβολικής προλακτινεμίας, δηλαδή κάποιες ορμόνες εκκρίνονται mm-hmm. πέραν του κανονικού. Mm-hmm. Οπότε έχει μεγαλώσει ήδη το στήθος. Πρώτα, φυσικά, σταματάμε αυτή την υπερβολική έκρηξη των ορμονών με συντηρητικούς τρόπους mm-hmm. και μετά μπαίνουμε στη διαδικασία να μας μικρύνουμε το στήθος. Γιατί αν το στήθος έχει φτάσει και στα 17 και στα 16 και στα 17 σε τέτοιο μέγεθος, δεν μπορούμε να αφήσουμε μια κοπέλα να τυρανιέται με αυτό το μέγεθος του στήθους. Μπαίνουμε στη διαδικασία να τη χειρουργήσουμε και πολύ πιο νεαρή. Μάλιστα. Οι ιούλες, ξαναπάω λίγο στα σημάδια. Οι ιούλες και τα σημάδια φεύγουν κάποια στιγμή. Φεύγουν. Φεύγουν φυσικά άλλες, στα άσπρα δέρματα, mm-hmm. φεύγουν πιο εύκολα. Ναι. Τα σκούρα δέρματα, όπως ναι. αν δείτε λιγάκι σε νέγρους, σε μαύρες φυλές, σε πιο σκούρες φυλές, οι ιούλες είναι πάντα πιο έντονες. Mm-hmm. Όσο είναι πιο άσπρο το δέρμα, τόσο πιο εύκολα φεύγουν οι ιούλες. Και φυσικά όσο είναι πιο μεγάλη ηλικία. Στις μεγάλες ηλικίες δεν έχουμε υπερτροφικές ιούλες. Σε μωρά, σε μικρές ηλικίες, δηλαδή ότι αναπτύσσονται τα χιλοειδή, υπερτροφικές σουλές και εκεί πέρα τα παλεύουν φυσικά με άλλους τρόπους. Ναι. Οι ραγάδες που πολλές γυναίκες παραπονιούνται και γι' αυτό. Mm-hmm. Για το στήθος ή γενικότερα. Για τις ραγάδες στο στήθος. Θα πάμε σε άλλη εκπομπή στις άλλες ραγάδες. Λοιπόν, για τις ραγάδες στο στήθος, μια και μιλάμε στο στήθος, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το εξαφανίσουμε. Μπορούμε να το παλέψουμε. Φυσικά, να το παλέψουμε. Όχι με χειρουργείο. Ναι. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Ναι. Υπάρχει το needling, υπάρχουν ιδιοσυχνότητες που τα εφαρμόζουμε για να μπορέσουμε να τις βελτιώσουμε. Ναι, γιατί ακούω γενικά από κάποιες κοπέλες οι οποίες έχουν καλό, το πρόβλημα αυτό. Αλλά καλό είναι φυσικά όταν βλέπουμε ότι ένα στήθος αρχίζει και μεγαλώνει απότομα. Ναι. Η μητέρα συνήθως πρέπει να πάμε στην πρόληψη. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι η κόρη σου αρχίζει και μεγαλώνει το στήθος απότομα. Τι πρέπει να κάνει αυτό, ίσως. Πρέπει, υπάρχουν κάποιες κρέμες στο εμπόριο και στα φαρμακεία που ναι. τα χρησιμοποιούν και στην κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για ραγάδες. Ναι. Και ακόμα και η απλή βαζελίνη βοηθάει πάρα πολύ, γιατί η ραγάδα είναι μία τομή και μία ρήξη του δέρματος εκ των έσω. Δηλαδή δεν τραυματίζεται το δέρμα από έξω, αλλά από μέσα. Κόβεται. Ανοίγει, αλλά είναι μία τραυματική ρήξη του δέρματος. Μάλιστα. Αυτό εμείς καλούμαστε με αυτούς τις μεθόδους που έχουμε mm-hmm. να το επαναφέρουμε, δηλαδή να κολλήσουμε τα δύο κομμένα κατά κάποιο τρόπο τμήματα του δέρματος από κάτω, ναι. του υποδωρίου και ναι. του δίνησιου δέρματος, γιατί από πάνω έχει μείνει μόνο η επιδερμίδα. Αυτά λοιπόν υπάρχουν κάποιοι τρόποι που τις εφαρμόζουμε και διορθώνουμε. Πολύ ωραία. Και τώρα πάω στο επίμαχο ερώτημα, το οποίο ουσιαστικά το απαντήσαμε έμεσα πιο μπροστά. Θα ήθελα να ρωτήσω βασικά αν μαζί με την σμίκρυνση μπορεί να γίνει και ανόρθωση του στήθους. Κάτι που ενδιαφέρει και γυναίκες οι οποίες θέλουν να το κάνουν παράλληλα. Δηλαδή, είναι μεγάλο στήθος. Να το μικρύνουν, αλλά να γίνει παράλληλα και ανόρθωση ναι. σε μια μεγαλύτερη ηλικία, κύριε Γερεμπακάνη. Πάντα, όταν κάνουμε σμίκριση, κάνουμε και ανόρθωση. Ναι. Και ενίοτε κάνουμε μόνο ανόρθωση. Δηλαδή, όταν το στήθος είναι άδειο, δεν χρειάζεται να κάνουμε σμίκριση, γιατί δεν έχουμε να αφαιρέσουμε τίποτα. Τότε αφαιρούμε ένα κομμάτι του δέρματος, όπως θα δείξουμε και σε βίντεο τα οποία έχουμε να δείξουμε κατά τη διάρκεια της ομιλίας, mm-hmm. που δείχνουμε πώς με διάφορες τεχνικές αφαιρούμε δέρμα και συμμαζεύουμε πάλι, να συμμαζέψουμε τη θηλή βασικά που είναι πτωτική, να την ανεβάσουμε στο σημείο που θέλουμε, ώστε να κοιτάει εκεί πέρα που πρέπει να βλέπει, δηλαδή να μην είναι πτωτική ή να βλέπει ευθεία, να πηγαίνει συνήθως όπως είναι τα εφηβικά στήθη. Μάλιστα. Μια γυναίκα η οποία θα κάνει αυτή την επέμβαση θα πρέπει σε όλη της τη ζωή να φοράει στιθόδεσμο. Μια απλή ερώτηση, την οποία ίσως να θέλουν να ρωτήσουν οι τηλεθεατές. Κατά κανόνα, το στιθόδεσμος βοηθάει στο σταμάτημα της πτώσης ναι. του στήθους. Φυσικά, τώρα αν το στήθος είναι πολύ μικρό, το μικρύνουμε πάρα πολύ,
για λόγους ή ότι είναι μικρός ο θώρακας ή ότι για οποιοδήποτε λόγο. Εξαρτάται λόγους. Δηλαδή και από τον ανατομή όλου του σώματος και όταν, σχετικά με το όταν προ περίοδου και κατά τη διάρκεια της περίοδου και μετά δεν υπάρχουν μεγάλη αυξομοίωση του στήθους, γιατί υπάρχουν κοπέλες τις οποίες αυξάνεται, διπλασιάζεται το στήθος κατά τη διάρκεια της προπεριόδου. Κατά πολύ, ναι, αυξάνεται. Ναι. Αυτό φυσικά, όταν το βάρος μεγαλώνει κατά αυτόν τον τρόπο, από το 7ήμερο που είναι πριν από την περίοδο, αυτό τότε βοηθά πάρα πολύ στην πτώση. Και οι περισσότερες κοπέλες που έχουν πτώση είναι αυτές οι κοπέλες που έχουν μεγαλώνει πάρα πολύ το στήθος πριν από την περίοδο. Εκεί εννοείται ότι πρέπει να χρησιμοποιείται το στήθοδοσμος και στήθοδοσμος ο οποίος κρατάει πάρα πολύ γερά το στήθος, το αγκαλιάζει καλά. Το αγκαλιάζει καλά. Στιθόδεσμος με υποστηρίγματα, με τις μπανέλες. Όχι μπαλένε, χρειάζεται, αλλά ένα στιθόδεσμος ο οποίος αγκαλιάζει και στηρίζει το στήθος, ώστε να μην και κινείται, αλλά και να μην το βάρος τον τραβάει προς τα κάτω. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε ακόμα σε σχέση με τη σμίκριση και την ανόρθωση του στήθους, που είπαμε πως είναι μια επέμβαση στην οποία... Η οποία εκτός γίνεται από παράλληλα. Ναι, εκτός από αισθητική, είναι και μια προληπτική θεραπευτική επέμβαση. Όσον αφορά φυσικά τη μίκρη στήθους, όσον αφορά την ανόρθωση, έτσι κι αλλιώς γίνονται προεγχειρητικά, γίνονται και αν είναι μεγάλο το στήθος, κάνουμε μια μαστογραφία. Μάλιστα. Για να την έχουμε και για πριν, να δούμε πού ακριβώς υπάρχουν. Κάποιες κίστες, οι οποίες μπορεί και να μην βγουν, γιατί δεν μπορεί να βγουν όλες οι κίστες που υπάρχουν. Mm-hmm. Αν υπάρχει κάποιος όγκος καλοήθης ή κακοήθης. Και αν είναι μικρό το στήθος, εφαρμόζουμε μόνο τον υπέρηχο. Δηλαδή κάνουμε ένα υπέρηχογράφημα πριν, ώστε να δούμε αν υπάρχει κάτι ανάλογο, γιατί το μικρό στήθος δεν μπορεί να κάνει μαστογραφία. Ενώ το μικρό στήθος μπορεί να... Το μεγάλο. Το μεγάλο μπορεί να κάνει μαστογραφία, ναι. Μπορεί να κάνει μαστογραφία και ναι, και είναι εύκολο να γίνει η καλύτερη διερεύνηση σε ένα μεγάλο στήθος ίσως. Όχι. Χειρότερο. Είναι πιο δύσκολο πάντα. Mm-hmm. Το μεγάλο στήθος είναι πιο δύσκολο στη διερεύνηση. Μάλιστα. Χάνεις αρκετά. Δεν αναγκάζεις καμιά φορά και μπαίνεις και σε άλλες διαδικασίες να κάνεις και... όχι εκτός που υπέρχουν και μαστογραφία, αναγκάζεσαι να κάνεις φιαξιονική τομογραφία ή μαγνητική τομογραφία, μπαίνει σε άλλες διαδικασίες. Ναι. Κύριε Γερεμπακάνη, κλείνοντας αυτό το θέμα, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Θέλω να ρωτήσω επίσης πόσο καιρό, ας πούμε, κρατάει αυτή η αποκατάσταση. Δηλαδή, γίνεται η επέμβαση, μετά από πόσο καιρό μια γυναίκα θα μπορεί να χαρεί, ας πούμε, όλη αυτή την αισθητική της. Να υπολογίσουμε ότι μετά από μέσα στο 15 ημέρα θα έχουν αφαιρεθεί και τα ράματα. Mm-hmm. Μετά από 20 μέρες μπορεί να μπει στη διαδικασία να πάει ακόμα και στη θάλασσα. Αυτό, ρωτάω για την παραλία, γιατί ο καιρός ζεσταίνει. Στο 20 ημέρο μπορεί να πάει και στη θάλασσα. Ναι, σε 20 μέρες λοιπόν θάλασσα. Όσον αφορά τώρα τις ουλές που προαναφέρατε, ναι. Αυτές θα χρειαστούν γύρω στον 1,5 με 2 μήνες για να αρχίσουν να εξαφανίζονται. Σε 1,5-2 μήνες εξαφανίζονται. Θέλουν το χρόνο. Και εξαρτάται αυτό, έχει σχέση όπως είπατε με τα από δέρματα, από το χρώμα του δέρματος ουσιαστικά. Από την αυξομοίωση πριν από την περίοδο από την του μαστικού αδένα. Mm-hmm. Και γενικότερα να μην βάλουμε κιλά. Αυτά είναι τα βασικότερα. Και να μην βάλουμε κιλά. Αυτά άλλο συνδυάζονται και είναι πάρα πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, αν δεν διαφωνείτε, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε σε πολύ λίγο μαζί με ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο θέμα, πολύ ενδιαφέρον, που είναι η κοιλιοπλαστική. Χιλιοπλαστική και για άντρες και γυναίκες. Είναι ένα θέμα ουδέτερο, το πούμε έτσι, το οποίο αφορά και τα δύο φύλλα. Σε πολύ λίγο λοιπόν και πάλι μαζί.